Κώστα, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλό μεσημέρι, σου εύχομαι. Λοιπόν, αυτή ήταν η ανάλυση από τον Κώστα Κορομίτη, ο οποίος ξέφρασε την εκτίμηση για την στήριξη με επιχειρήματα ότι θα δούμε το βράδυ πολλά γκολ. Λοιπόν, προχωράμε τώρα πάντα στο Πάο Χάρης και με δύο τις ιστορίες. Έκανε και το ρεπορτάζ και ξεφύλισε αρχείο εφημερίδων για να τα ξεντρικώσει όλα αυτά. Καλησπέρα, Βασίλη. Φέτες τώρα. Και εγώ νόμιζα ότι είχε ανιστρίψει νόμιζα. Γιατί το είχα διαβάσει κάπου. Πήγα στην εφημερίδα της εποχής, στη Μακεδονία. Δεν υπήρχε στήριξη νομίσματος. Ήταν 1962. Όλα φέτες. Και τα τρία παιδιά ισόπαλα. Δεν υπήρχε παράταση τότε. Άμε και ο διοικητής, η μάνα μου, και αυτά. Αυτά πέταμα για να έχουμε χώρο στο πάγκο. Πάντα, πάντα πρέπει να είναι καθαρός. Για να έχουμε την άνεσή μας. Να κάνουμε διάφορα πράγματα. Με την άνεσή μας. Ο πάγκος είναι για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέγεται και πάγκος. Να πηγαίνω στα γραφεία της ΕΠΟ και να κάνω άλλη προσθήκη. Αυτό είναι το 1962. Ήταν ένα άλλο πάνω, και μετά, να πέφτες πάω κάρι και ματάκια βγαίνουνε πιο γρήγορα. Με την Παρσελόνα, έτσι, εσύ την Παρσελόνα έρθει το 62. Και εγώ δεν το ήξερα. Μόνο, ξέρω να το πάω. Και κερδίσαμε 2-1. Με διεκτήτες να με διεκτητή Ερίτσι Ιωαννίδη. Πάμε καλά σήμερα. Ένα παιχνίδι λοιπόν το 62. Ένα άλλο παιχνίδι το οποίο νομίζω πιο ιστορικό. Όπω λαχταριστά καρπουζάκια. Πόσα κομμάτια έχουμε για άλλα τα μετρήματα. Ένα. Δύο. Εγώ είδα απόστολο καλύτερα. Τρία. Αυτά. Πέντε φορέ στην εισαγγελέα. Δύο, τέσσερα, έξι, οχτώ, δέκα, δώδεκα, δεκατέσσερα, δεκαέξι, δεκαοχτώ, είκοσι, είκοσι δύο, είκοσι τέσσερα κομμάτια έχουμε, είκοσι τέσσερις τέτοιες φέτος. Παίρνουμε τη λεγάνη. Που θα βάλουμε στο σπουδίο. Θα πάω λίγο αγρόμι. Μάγιο το 78, γιατί βλέποντα το αρχείο είναι η πρώτη φορά που βλέπω εξαιρετικές δηλώσεις. Μετά το παιχνίδι. Από Άγγελο Αναστασιάδη από τη μία πλευρά, γιατί ο ΠΑΟΚ, θα σου πω, ο ΠΑΟΚ θεωρείται μια γερασμένη ομάδα. Έλεγε το μικρό του μαχαιράκι, το προηγούμενο που κρατάμε. Θέλει να αποδείξει ότι το καρπουζί ήταν στο μαχαίρι του ΣΕΦ. Ο Άρης από την άλλη πλευρά είναι στην αφετηρία μιας εποχής ασχέτως. Αυτό είναι το μαχαίρι του ΣΕΦ, ο Άρης πρέπει να είναι. Για να κόβει το γρήγορα και να γίνει μπάμπα. Και το άλλο, το δεύτερο νούμερο εργαλείο που πρέπει να έχει ένα σεφ είναι αυτό το μικρό μαχαιράκι που είναι κάνει θαύματα. Ο Ανασιάδης που είναι για μωρά, τα οποία δεν πρέπει να πάνε να κλάψουν στην πρώτα. Το κόβουν από κάτω. Ο Φυρός λέει για τους πέτας, έτσι. Να πάνε να κλάψουν στην πρώτα. Ο Φυρός λέει ότι ο Πάο κέρδισε πραγματικά και ο Σύνδρος απαντάει κομματάκια. Ό,τι δηλώσει δημοσιεύονται εθνικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν. Ο Σύνδρος απαντάει, θα του αποδείξουμε στο μέλλον. Σαπούλα, τη μεγάλη. Πάμε. Δέστε πόσο γρήγορα θα το κάνουμε. Αυτό, 60.000 δραχμές το πριν για κάθε παίκτη του ΠΑΟΚ για εκείνη την ευρώπηση. 5.000 παραπάνω βγάζει ο Φορτούλα. Βασίλης Βλαχόπουλος, απολαυστικός, λοιπόν, μας έκανε μάθημα, μας πήγες πίσω, μας δίδαξε ιστορία. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μετρόπολη. Βλέπετε, ακούμε Μετρόπολη. Γιατί έχει πλάκα. Ό,τι βγαίνει από τη φύση ακατέργαστο, είναι καλό. Γιατί να δω μια σειρά που είναι απογοήτευση. Γιατί έτσι λέγεται τη σειρά, είναι καλή όμως. Απίστευτο, δοκίμασε λίγο. Το πράγμα.
Γιατί εμείς τα μόλις τι δεν κάνει. Όλα θα έχουμε να τρούμε για να σου πω όλη τη βδομάδα. Αυτά. Γεια σας.